Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για αντιμετώπιση κυλών του κοιλιακού τυχώματος με την πρωτοποριακή τεχνική TEP. Κοντά μας ο κύριος Διαμαντής Θωμάς, διευθυντής Γενικός Χειρουργός στο Metropolitan Hospital. Γιατρέ, τι είναι οι κύλες? Αν θεωρήσουμε το κοιλιακό τύχωμα σαν ένα τείχο ο οποίος έχει μία τρύπα, η τρύπα αυτή είναι η κύλη. Είναι ένα χάσμα δηλαδή, μέσα από το οποίο κάποιο πλάχνο από την περιτονιακή κοιλότητα βγαίνει προς τα έξω. Και εμείς το αντιλαμβανόμαστε σαν ένα εξόγκωμα. Είναι το πιο συχνό χειρουργείο που πραγματοποιείται παγκοσμίως. Το ρομπότ βοηθά στην αποκατάσταση των κυλών? Το ρομπότ είναι ένα εργαλείο που έχει έρθει για να βοηθήσει τους χειρουργούς να κάνουν δύσκολα και εξειδικευμένα χειρουργία. Είναι σαν να βρισκόμαστε μέσα στην κοιλιά του ασθενούς, να έχουμε τα χέρια μας εσωτερικά και με την τρισδιάστατη όραση να βλέπουμε τα πάντα μπροστά μας. Έχει 15 φορές μεγένθηση, υπάρχει φίλτρο για τον τρόμο των χεριών του χειρουργού και τα αισθητικά αποτελέσματα είναι άριστα. Τι είναι η τεχνική ETEP? Η τεχνική ETEP είναι η εξωπεριτονιακή αποκατάσταση των κυλών του κοιλιακού τυχώματος. Μέχρι πρότινος, η αποκατάσταση των κυλών γινόταν με μεγάλες χειρουργικές τομές, είτε λαπαροσκοπικά βάζοντας το πλέγμα εσωτερικά στην περιτονιακή κοιλότητα που ερχόταν σε επαφή με τα σπλάχνα. Τώρα πια με τη χρήση του ρομπότ φτάσουμε σε ένα σημείο όπου αποκολλάμε τη θήκη του ορθού κοιλιακού από αυτόν, φτάνουμε με μικρές κινήσεις στην κύλη, ανατάσσουμε το περιεχόμενο, σειράπτουμε το χάσμα και τοποθετούμε το πλέγμα σε ένα σημείο που δεν έρχεται σε επαφή με τα σπλάχνα. Ποια είναι τα ωφέλη για τον ασθενή? Τα ωφέλη για τον ασθενή από την τεχνική ETEP είναι ότι το πλέγμα, όπως είπαμε προηγουμένως, τοποθετείται σε ένα σημείο που δεν έρχεται σε επαφή με τα σπλάχνα. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι δεν δημιουργούνται συμφύσεις, δεν μπορούμε να τα τραυματίσουμε. Ο ασθενής δεν χρειάζεται παυσίπονα και μπορεί να φύγει άμεσα από το νοσοκομείο και να επανέλθει στην καθημερινότητά του πολύ σύντομα.